Κάνουμε το κρέας, το κόμενε, το πλύνουμε και το βάζουμε στο ταψί. Κάνουμε σπορδάκι, το καθαρίζουμε. Σήμερα το μενού έχει μουνουχισμένο καπράκι ψητό. Το καπράκι είναι ασερνικό γουρουνάκι από το Φαράτσι της Στεφογιάννενας. Πιάνουμε το γουρουνάκι, το σφάζουμε και μετά κόβουμε το μπούτι του και λέμε τούτο ναι, θα το σάσουμε, το φάμε το βράδυ παρέα ή παρατσαλή και ανεμομιλιανή. Το γαλαζανό δεν τον δίνουμε, αυτοί τρώνε χόρτα, λάχανα, ραβδίκια, λαγούς, κουνέλια, τέτοια τον αυτοί. Να μην παχύνουνε. Κόμε τα σκορδάκια μπόλικα, τα σκελίδια που είναι από τον καλοκύρο και σκίζομαι το κρέας και τα βάλουμε στο κρέας. Έχουμε καθαρίσει μπόλικα κρεμμυδάκια από το δρακοπήγαϊδο και πατάτες από την περβόλα του κάτω γμήλο. Τις πλένουμε καλά και να τις κόψουμε να φτιάξουμε σήμερα το φαράτσο ανεμομιλιανό φαΐ. Κόβουμε τις πατάτες. Κατά μήκος, όπως το πατατακλίδικο, σιγάμους. Θυμούμε στο γάμο της κεφαλοκατοίκος. Εσάσανε στις υπούλους στο ανεμόμυλο τα πατατακλίδικα. Θυμούμαι χρόνια και το λέγανε οι δαμιλιώτες τότε σας, πως επεράσανε στο ανεμόμυλο καλά, είχανε μαρουβάδες, είχανε όλα τα καλά του καλού νοικοκύρια, όχι του Θεού, του διάολου, ο Θεός δεν υπάρχει, αλλά του καλού νοικοκύρια. Να συνίσταστε πάει κοντά να φάτε να δείτε, αλλά δεν είστε, τουλάχιστον θα μάθετε για τα κοπέλια, να σάζετε τα φαγιά του τα νένατα. Τα μπελωνιάστε στα δικά σας πράγματα. Το κρέας πρέπει να είναι μπόλικο, χουβαρντάδικο, όχι τσιγκούνικο και κακομύρικο.
κανονικά όντε σάζω το κρέας, λέει και μαντινάδες, σαν τραγουδούν από μέσα του, μακοδά, δεν τραγουδώ γιατί έχω και το γκάζο που έπαθα. Βάζω αλατάκι αυτό που πρέπει για να είναι πεντανόστιμο, όχι εδώ και πολύ, αλλά να είναι νόστιμο. Έβαλα και κλασικό χυμό ντομάτας, θα βάλω και μια ωραία πιπέρα αν προποθέσω. Ιδεμή. Έβρικα και πιπέρι λίγο το. Του βάλω μια ολιά. Με τα πιάρα αυτά τα μηχανήματα δεν τα σάζουν καλά. Έχω ανάψει το φούρνο στους 250 βαθμούς και περιμένει και είναι έτοιμος να ξεκινήσει το φαΐ και θα γλυκάτε από τα που είστε, θα γλυκάτε τη μυρωδιά του, σας το λέω. Το σταυρώνω.